Και να προσγειωθούμε λοιπόν στην πραγματικότητα. Να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Βεβαίως έχουμε μια κυβέρνηση αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς λέμε ότι αυτή η κυβέρνηση θα είναι αντιλαϊκή. Έχει να εφαρμόσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο ήδη έχει κατατεθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις, αντιλαϊκές, που θα συνεχιστούν. Έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ακολούθησε μια δεξιά πολιτική όλη αυτή την περίοδο και απογοήτευσε κόσμο. Η επόμενη μέρα λοιπόν είναι αύριο, που έχει και το Eurogroup, όπου εκεί δίνει και το σήμα, αν θέλετε, ότι εδώ υπάρχουν δεσμεύσεις συγκεκριμένες, με ιδιωτικοποίηση που πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα, με τους πληστηριασμούς, με μείωση συντάξεων και ανοίγει πάλι το σταξιοδοτικό, είναι γνωστό. Το είπαμε όλη αυτή την περίοδο. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση αυτή να ικανοποιήσει ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου. Το ΚΚΕ, όπως τόσα χρόνια, θα είναι εδώ. Τις δυνάμεις αυτές που, όπως είπαμε, έχει μια σαφή σταθεροποίηση, τις καταθέτει στο κίνημα για την ανασύνταξή του, για να βάλει μπροστά τις δικές του ανάγκες. Είναι παραπάνω από βέβαιο ότι όλος αυτός ο κόσμος που εκφράστηκε σήμερα έτσι θα χρειαστεί το επόμενο διάστημα να συμμετέχει στο κίνημα για να υπερασπίσει δικαιώματα τα οποία μπαίνουν στο στόχαστρο το επόμενο διάστημα, για να μπορέσει να καλύψει απώλειες που είχε όλη αυτή την περίοδο της κρίσης, και απώλειες είχαν οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, η φτωχή αγροτιά, για να μπορέσει να διεκδικήσει τις δικές του ανάγκες. Που αυτές οι δικές του ανάγκες είναι βεβαίως αντίθεση με τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου, τις οποίες ικανοποιεί χθες ο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Είναι βέβαιο ότι όλες οι πτυχές της ζωής των εργαζομένων και του λαού μας είναι μπροστά. Θα θυγούν έτσι κι αλλιώς από αυτή την πολιτική. Αντικειμενικά θα θυγούν, γιατί η Νέα Δημοκρατία έρχεται να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ μια πολιτική σκληρή. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας και εμείς πιστεύουμε ότι το κίνημα με ανασυνταγμένο μπορεί να εμποδίσει, μπορεί να δυσκολέψει, και όλος ο κόσμος αυτός, ο εργατόκοσμος που ψήφισε, πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να συμμετέχει στο κίνημα αύριο για να μπορέσει να υπερασπίσει τα δικά του δικαιώματα.